Καλησπέρα στους διαδικτυακούς μας φίλους. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο ένατο επεισόδιο αυτής της εκπομπής. Για όσους δεν γνωρίζουν, η εκπομπή Πέρα από την Ύλη είναι μια εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχει να κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς και πιο ευτυχισμένους. Βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες της κουβαντικής φυσικής, της ιατρικής επιστήμης, καθώς επίσης και σε γνώση της πνευματικότητας. Όπως είπαμε και σε προηγούμενα επεισόδια, ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο μέσο σε αυτή τη ζωή. Περνάει και πίσω δεν γυρίζει. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε που αφιερώνετε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο για να μας παρακολουθήσετε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε αναλυτικά τις διάφορες καταστάσεις συνείδησής μας. Είδαμε πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτές άμεσα και αποτελεσματικά. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τροποποίηση των αντιλήψεών μας για τη ζωή, για τις ενεργειακές θεραπείες, καθώς επίσης και για τη μουσική. Θα δούμε πώς αυτά μας επηρεάζουν τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε επιγραμματικά τη σοφία της παρατήρησης. Η σοφία της παρατήρησης λοιπόν είναι η καλύτερη μέθοδος που μπορούμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Αυτή μας διδάσκει την απλή παρατήρηση στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να γινόμαστε ένα με αυτά. Γιατί με το να παραπονιόμαστε και να αντιστεκόμαστε στη ροή των καταστάσεων της ζωής, το μόνο που κάνουμε είναι να βυθιζόμαστε σε αυτές και στον βούρκο των αρνητικών συναισθημάτων που μας προκαλούν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως το κάθε τι που βιώνουμε είναι μια εμπειρία εξέλιξης. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε από τις αρνητικές καταστάσεις και τα γεγονότα τι είναι αυτά που πραγματικά έχουν να μας διδάξουν και να βγούμε το συντομότερο δυνατό από αυτές. Έτσι δεν θα παραμένουμε μέσα σε αυτές και δεν θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Το να παρατηρούμε την εξέλιξη μιας αρνητικής κατάστασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δράσουμε. Το μόνο που πρέπει όμως να κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι να παρατηρήσουμε αυτό το γεγονός και να μην ταυτιζόμαστε με αυτό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε λογικά και να έχουμε ορθή κρίση στο πώς μπορούμε να δράσουμε και να βγούμε από αυτήν την αρνητική κατάσταση. Δεν θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε το γιατί σε μένα και άλλου τέτοιου είδους ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις μας βυθίζουν όλο ένα και περισσότερο μέσα σε αυτή την αρνητική κατάσταση και δεν μπορούμε ούτε να δράσουμε σωστά ούτε να καταλάβουμε ποιο είναι το μάθημά τους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η σοφία της παρατήρησης. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα φίλο ο οποίος υποφέρει από μια αρνητική κατάσταση ή ένα γεγονός που του συνέβη, τότε εμείς θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο της σοφίας της παρατήρησης, ώστε αυτός να βγει άμεσα από αυτήν την κατάσταση. Εκείνος είναι βυθισμένος στην κατάσταση του προβλήματός του και δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη σοφία του. Εμείς που είμαστε έξω από το πρόβλημά του, ως απλοί παρατηρητές, μπορούμε να δούμε μέσα από τη σοφία μας και να τον βοηθήσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί και μόνο η λέξη πρόβλημα δημιουργεί μία αρνητικότητα μέσα του. Επίσης, δημιουργεί άγχος, φόβο, αγωνία και στρες. Αυτές οι αρνητικές καταστάσεις θολώνουν το πεδίο της σοφίας του, με αποτέλεσμα να δράσει λαθασμένα ή ακόμα και να μην μπορεί να δράσει.
Προσέξτε όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτώμαστε από φιλικές συμβουλές ή συμβουλές τρίτων. Άλλωστε, ο κάθε ένας έχει μια προσωπική αντίληψη των πραγμάτων για τη ζωή. Επομένως, στην προσπάθειά μας να βγούμε από μια αρνητική κατάσταση ή ένα γεγονός, ίσως η συμβουλή που θα πάρουμε από το φίλο μας να μην είναι κατάλληλη για τα δικά μας ιδανικά δεδομένα ή αντιλήψεις. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για όλους τους άλλους. Έτσι, η προσωρινή λύση που θα δώσουμε στο φίλο μας μπορεί να φανεί σωστή για τα δικά μας ιδανικά, αλλά μελλοντικά μπορεί να του επιφέρει χειρότερα αποτελέσματα. Η μη ταύτισή μας με τα γεγονότα της ζωής, είτε θετικά είτε αρνητικά, μας οδηγεί στη σοφία μας. Τότε αναγνωρίζουμε την πνευματικότητά μας και έτσι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία σύγκρισής μας με κανέναν και τίποτα. Όπως κάνουν και οι πνευματικοί άνθρωποι. Κάθε φορά που θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα ή μια αρνητική κατάσταση, θα πρέπει να σταματήσουμε άμεσα την ταύτισή μας με αυτό. Θα πρέπει να αποφύγουμε την κριτική της κατάστασης που μας συνέβη, γιατί αυτή θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Θα βοηθούσε απλώς να αναρωτηθούμε, τι είναι αυτό που μου συνέβη, τι έμαθα και πώς μπορώ να βγω άμεσα από αυτό. Έτσι θα μπορούσαμε να δούμε καθαρά από τη σοφία μας, με αποτέλεσμα να πάρουμε την καλύτερη και ιδανικότερη λύση που μπορούμε. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι εμείς δεν είμαστε καμία κατάσταση την οποία βιώνουμε, ούτε θετική ούτε αρνητική. Απλά τη συγκεκριμένη στιγμή τη βιώνουμε. Επομένως δεν είμαστε ούτε για το πρόβλημα. Αυτό είναι μια κατάσταση μέσα στις πολλές που βιώνουμε καθημερινά στην πνευματική μας εξέλιξη. Τελικώς, η παρατήρηση είναι η βαθιά σοφία μας, που μας επιτρέπει να παρατηρούμε αντί να αντιστεκόμαστε στη ροή της ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς ή ότι αδυνατούμε να βγούμε από μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Ούτε είναι η λύση να πούμε ότι απλά δεν μας νοιάζει ή βαρεθήκαμε να ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Εάν κοιτάξουμε προσεκτικά μέσα μας, θα διαπιστώσουμε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την παρατήρηση. Σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, είναι μασκαρεμένη αντίσταση στη ροή της ζωής που συνοδεύεται από αρνητικότητα και συναισθήματα τα οποία έχουν μορφή κρυμμένης δυσαρέσκειας. Με το να αντιστεκόμαστε στη ροή της ζωής, είναι σαν να αντιστεκόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτομάτως δημιουργούμε μια ισχυρή αίσθηση απομόνωσης. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας και ιδιαίτερα τους ανθρώπους ως απειλή. Προκειμένου λοιπόν να προστατέψουμε τον εαυτό μας, τίνουμε σε ανταγωνιστικές και κυριαρχικές τάσεις, καθώς επίσης σε καταστροφικές συμπεριφορές μέσω της κριτικής μας. Αυτά είναι αποτελέσματα που δημιουργούνται από το φόβο μας. Τα συναισθήματά μας πλέον καλύπτονται από αυτόν τον φόβο και φέρουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της κυκλοφορίας της ενέργειάς μας μέσα στο σώμα μας. Έτσι, αυτό γεμίζει με ένταση. Η κοσμική ή αλλιώς ζωτική μας ενέργεια εγκλωβίζεται και το σώμα μας τίνει προς την αρρώστια. Υπάρχουν ενεργειακές τεχνικές και θεραπείες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας μια και καλή. Οι τεχνικές και θεραπείες αποτελούν μια προσωρινή λύση που φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Την τελεσίδικη λύση του προβλήματος όμως τη φέρνει η μη αντίσταση στη ροή της ζωής. Γι' αυτό πρέπει να εξασκούμαστε σε αυτήν, ασκώντας όλο και περισσότερο τη σοφία της παρατήρησης στην καθημερινότητά μας. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε την απέτηση όλα στη ζωή μας να πάνε καλά. Δεν γίνεται άλλωστε. Όπως είδαμε και από τους νόμους του σύμπαντος, τα πάντα στη ζωή μας έχουν δύο όψεις, τη θετική και την αρνητική μεριά τους. Από εμάς εξαρτάται πώς θα δούμε και πώς θα δράσουμε σε αυτά. Το καλύτερο θετικό μέσα από κάθε αρνητικό είναι η επικέντρωση της προσοχής στο μάθημα που μας δίδαξε αυτή η κατάσταση ή το γεγονός. Όσο παρατηρούμε και δεν αντιστεκόμαστε στη ροή της ζωής, τόσο η ενέργειά μας θα κυλάει ομαλά μέσα στο σώμα μας. Και αυτό γιατί θα βρισκόμαστε σε ψυχική ισορροπία. Έτσι θα έχουμε σωματική υγεία και γαλήνη. Παρατηρώντας αυτό που συμβαίνει, ελευθερωνόμαστε αμέσως από την ταύτισή μας με αυτό. Επομένως, επανασυνδεόμαστε με τη σοφία μας. Άλλωστε, αυτό που ζούμε δεν είναι η βαθιά πραγματικότητά μας, η ουσία της ζωής δηλαδή. Είναι απλά μια κατάσταση που περνάμε. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση που έρχεται στη ζωή μας, να προσπαθούμε μέσα από αυτήν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και όχι να αντιστεκόμαστε βλέποντάς τη σαν μια φυλακή.
Η πραγματική μας φυλακή, άλλωστε, δεν είναι καμία κατάσταση που βιώνουμε. Δεν περιβάλλεται από κάγκελα ούτε από ηλεκτροφόρα καλώδια. Περιβάλλεται όμως από τη λαθασμένη χρήση του νου μας, την τεράστια αυτή δύναμη που, αν έχουμε τη γνώση και τον πλήρη έλεγχό της, μέσω των σκέψεων και των συναισθημάτων μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα επεισόδια, τόσο η ποσότητα της ενέργειας που βρίσκεται μέσα στο σώμα μας, όσο και η σωστή κυκλοφορία αυτής, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της υγείας μας. Γι' αυτό θα αναφερθούμε, με ελάχιστες όμως λεπτομέρειες, λόγω πίεσης χρόνου, σε τεχνικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό της ζωτικής μας ενέργειας. Περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτά θα βρείτε μέσα στο βιβλίο «Πέρα από την ύλη». Η τεχνική Ho'oponopono είναι μία από αυτές τις τεχνικές και η πιο πιθανή διατύπωσή της είναι η εξής. Αγαπητέ ή αγαπητή, είτε είναι άνθρωπος, κατάσταση, συμπεριφορά, ζώο, κοινωνία, ομάδα και άλλα, συνειδητοποιώ ότι είμαι συνδημιουργός αυτής της κοινής πραγματικότητας. Ζητώ συγχώρεση για οτιδήποτε μέσα μου μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατάσταση. Σε αγαπώ, αγαπώ τον εαυτό μου, σε απελευθερώνω από την ανάγκη μου να είσαι έτσι για τη δική μου εξέλιξη, ευχαριστώ το Θείο που απομακρύνει από μένα ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την πραγματικότητα. Άλλη μία τεχνική είναι το EFT. Στηρίζεται στην αρχή του βελονισμού, χωρίς όμως να γίνεται η χρήση των βελόνων. Ασκείται ένα ελαφρύ χτύπημα με τις άκρες των δακτύλων μας, του δείκτη και του μεσαίου, σε κομβικά σημεία του σώματός μας. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις, όπως φοβίες, άγχος και καταστάσεις πανικού ή εθισμούς όπως το φαγητό και το κάπνισμα, σε σωματικές ενοχλήσεις και πόνους, μετατραυματικό στρες και σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου. Τα σημεία τα οποία δουλεύουμε σε αυτή την άσκηση είναι τα εξής. Καράτε τσιόπ, επάνω μέρος της κεφαλής. Σημείο μεταξύ φρυδιών. Σημείο δίπλα στο μάτι. Σημείο κάτω από το μάτι. Σημείο κάτω από τη μύτη. Σημείο στο πηγούνι. Σημείο στην κλίδα. Σημείο κάτω από τη μασχάλη. Η μέθοδος αυτή ανήκει σε ενεργειακές θεραπείες, καθώς δουλεύει με τις υπομοριακές ενεργειακές που διατρέχουν στους ενεργειακούς μεσημβρινούς σε ολόκληρο το σώμα. Ο βελονισμός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός σε προβλήματα ψυχολογικής ή συναισθηματικής φύσης. Κλείνοντας με τη σοφία της παρατήρησης και τις ενεργειακές τεχνικές απελευθέρωσης της εγκλωβισμένης ενέργειας στο σώμα μας, πάμε να δούμε πώς και η συχνότητα της μουσικής επηρεάζει την ενεργειακή μας συχνότητα. Προτού μπούμε όμως σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να δούμε τι μας λέει ο Νίκολα Τέσλα και ο Άινστάιν. Ο Νίκολα Τέσλα είπε: «Αν θέλετε να βρείτε τα μυστικά του σύμπαντος, σκεφτείτε σαν ενέργεια, συχνότητα και δονήσεις». Και ο Άλμπερτ Άινστάιν: «Αυτό που ονομάζουμε ύλη είναι η ενέργεια, της οποίας η δόνηση έχει μειωθεί τόσο, ώστε να μην είναι αντιληπτή στις αισθήσεις. Δεν υπάρχει ύλη». Είναι γνωστό ότι τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων και το δικό μας σωμάτων, αποτελούνται από ενέργεια, η οποία δονείται σε διάφορες συχνότητες. Βάσει αυτών, φαίνεται λογικό να αναρωτιόμαστε αν μπορούν οι συχνότητες του ήχου να μας επηρεάσουν. Μετά όσα γνωρίζουμε ως τώρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συχνότητες επηρεάζουν άλλες συχνότητες. Το γεγονός ότι οι συχνότητες επηρεάζουν τον φυσικό κόσμο έχει αποδειχθεί μέσα από διάφορα πειράματα, όπως αυτά της επιστήμης των cymatics και της μνήμης του νερού. Τα cymatics δείχνουν ότι όταν οι συχνότητες ήχου μεταφέρονται μέσα από ένα συγκεκριμένο μέσο, όπως είναι το νερό, ο αέρας ή η άμμος, θα αλλάξει άμεσα η δόνηση της ύλης. Η μνήμη του νερού έχει δείξει επίσης ότι οι δικές μας προθέσεις και συναισθήματα επηρεάζουν τον υλικό κόσμο. Αυτό έχει αποδειχθεί από τον Δόκτωρ Μασάο Ιμότο, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μελέτες που δείχνουν πως απλές προθέσεις που μεταδίδονται μέσω του ήχου, των συναισθημάτων και των σκέψεων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο που το νερό κρυσταλλώνεται. Πρέπει να υπολογίζουμε πως τα σώματά μας συγκρατούν μια ορισμένη συχνότητα δόνησης και ότι αποτελούνται κατά 70% από νερό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πειράματα που αναφέρθηκαν, είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η συχνότητα της μουσικής θα μπορούσε επίσης να αλλάξει τη δική μας δονητική κατάσταση. Κάθε έκφραση μέσω του ήχου, της συγκίνησης ή της σκέψης κατέχει μία συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία επηρεάζει τα πάντα γύρω της. Με τον τρόπο που μια σταγόνα νερού μπορεί να επιδράσει σε μια μεγάλη επιφάνεια νερού και να προκαλέσει κυματισμούς. Η τονικότητα της μουσικής έχει ρυθμιστεί σε όλο τον κόσμο στα 440 Hz και νότα λα, μιας και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO το καθιέρωσε το 1953. Εξετάζοντας τη δονητική φύση του σύμπαντος, συνεπάγεται ότι ο τόνος αυτός είναι σε δυσαρμονία με το φυσικό συντονισμό της φύσης και μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά και συνείδηση. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες μελέτες που επισημαίνουν τα ωφέλη από τη ρύθμιση της μουσικής τονικότητας α στα 432 Hz, αντί των 440 που είναι σήμερα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν προγράμματα για τις συσκευές μας, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και άλλα, τα οποία μετατρέπουν τις συχνότητες από 440 Hz στα 432. Η συχνότητα των 432 Hz λέγεται ότι είναι μαθηματικά συνεπής με τα πρότυπα του σύμπαντος. Υποστηρίζεται ότι η συχνότητα αυτή δονείται με τη χρυσή τομή φ του σύμπαντος και ενοποιεί τις ιδιότητες του φωτός, του χρόνου, του χώρου, της ύλης, της βαρύτητας και του μαγνητισμού, με τη βιολογία, το DNA και τη συνείδηση. Όταν τα άτομα της ύλης του σώματός μας και το DNA αρχίσουν να αντιχούν αρμονικά με το σπυροειδές μοτίβο της φύσης, η αίσθηση της ενότητάς μας με τη φύση αυξάνεται. Ο αριθμός μάλιστα 432 περιέχεται στις αναλογίες του ήλιου, της γης και της σελήνης, καθώς και τη μετάπτωση των ισημερινών. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η ρύθμιση της συχνότητας α στα 432 Hz συσχετίζεται με τα συστήματα χρωματισμού φάσματος των τσάκρα, ενώ τα α 440 δεν το κάνουν. Η μουσική με την τονικότητα ντο 128 Hz, η οποία προκύπτει από την κλίμακα α των 432 Hz, θα υποστηρίξει την ανθρωπότητα στο δρόμο προς την πνευματική ελευθερία. Πάμε να δούμε τώρα την επίδραση της μουσικής στη διάθεσή μας. Έρευνες αποκαλύπτουν πως όσο πιο ψηλός είναι ο τόνος, τόσο περισσότερο αυξάνεται η θετική διάθεση. Επίσης, όταν αισθανόμαστε θυμό προς κάποιο άλλο άτομο, οι πιθανότητες να επιλύσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα αυξάνονται δραματικά όταν ακούμε την αγαπημένη μας μουσική. Βέβαια, όταν είμαστε εκνευρισμένοι με μια κατάσταση, ένας μουσικός ήχος που δεν ταιριάζει στα γούστα μας, τότε τίνει να χειροτερέψει αυτή την κατάσταση. Η μουσική ρυθμή απελευθερώνει το μυαλό μας πιο γρήγορα από έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Γι' αυτό η μουσική παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε θρησκευτικές και στρατιωτικές συνάξεις. Η μουσική που χαμηλώνει σταδιακά σε ένταση τείνει να έχει χαλαρωτική επίδραση στον εγκέφαλό μας. Η μουσική σε πολλές κουλτούρες μιμείται τους ρυθμούς αναπνοής ενώ κοιμόμαστε. Η μουσική γενικά που ακούμε είναι κατά μεγάλο ποσοστό επηρεασμένη από τη γενιά που μεγαλώνουμε και τις επιρροές που στιγμάτισαν τη ζωή μας, όπως σχέσεις, σημαντικά γεγονότα στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή την ψυχοσύνθεσή μας. Και τέλος, θα δούμε την επιρροή της μουσικής στην υγεία μας. Συνήθως, το είδος της μουσικής με γρήγορο ρυθμό αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση, ενώ η μουσική με βραδείς ρυθμούς προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο εγκέφαλος διηγείρεται από οποιαδήποτε συναισθηματική φόρτιση. Ο θυμός, ο φόβος και ο έρωτας είναι στοιχεία που πυροδοτούν την εγκεφαλική διέγερση. Η μουσική δεν μπορεί να αποτελεί φάρμακο για τη θεραπεία οποιασδήποτε καρδιοπάθειας. Μπορεί όμως να ανακουφίσει τον καρδιοπαθή και να βελτιώσει τη συναισθηματική συμπεριφορά του, προκαλώντας τελικά βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας στο σύνολό της. Η κατάλληλη για τον κάθε άνθρωπο μουσική οδηγεί στο πρώτο στάδιο της χαλάρωσης, στη μυϊκή υποτονία και στη συνέχεια στη συναισθηματική εφορία. Ως γνωστόν, οι περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονται συναισθηματικά από τη μουσική.
Όταν κάποιος ακούει ένα είδος μουσικής που του αρέσει, ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την απόλαυση της τροφής και του σεξ. Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι ενεργοποιεί τα ίδια συναισθήματα με τα οποία βιώσαμε εκείνη τη χρονική στιγμή που ακούγαμε την ίδια μουσική. Ο εγκέφαλος έχει μνήμη. Θυμάται κάθε συνέστημα και το συνδυάζει με κάτι άλλο, όπως το άκουσμα ενός τραγουδιού. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο, η μουσική πάβει να είναι απλώς ένα στοιχείο χαλάρωσης και παίζει θεραπευτικό ρόλο. Όποια και αν είναι η αιτία, οι γιγαντιές επιχειρήσεις, αλλά και εκατοντάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων έχουν φροντίσει να αξιοποιήσουν αυτή την επιρροή της μουσικής, η οποία συνοψίζεται σε καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη ευκολία στη μάθηση και συγκράτηση της γνώσης, λιγότερο στρες και περισσότερη δημιουργικότητα. Αφενός, η μουσική μπορεί να παίξει τον ρόλο πολύ αποτελεσματικού διαγερτικού για τη διερεύνηση της πολύπλοκης ατομικής κλίμακας των συγκινησιακών και συναισθηματικών αντιδράσεων του ατόμου, των συνειδητών και υποσυνείδητων προβληματισμών του. Διευκολύνει την προσέγγιση στο υποσυνείδητο και την ενεργοποίηση μπλοκαρισμένων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, που βρίσκουν διέξοδο μέσα από φαινόμενα κάθαρσης. Αφετέρου, παίζει τον ρόλο ενός πολύ αποτελεσματικού διαγερτικού για την αφύπνιση και την ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και που είναι ικανές να ευνοήσουν προσπάθειες αναδιοργάνωσης, όπως να ξυπνήσει το δημιουργικό δυναμικό, να δονηθεί η θετική ενέργεια, τα επικοδομητικά στοιχεία της προσωπικότητας, τα συναισθήματα, η φαντασία, η δημιουργική εξυπνάδα του ανθρώπου. Όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, έχουν δημιουργηθεί ειδικά CD επεξεργασμένων ήχων που οδηγούν με ήπιο και ασφαλή τρόπο τον εγκέφαλο να συντονιστεί και να ανταποκριθεί παράγοντας τον αμφιωτικό παλμό. Σε αυτό το επεισόδιο μιλήσαμε για την τροποποίηση των αντιλήψεών μας για τη ζωή, για τις ενεργειακές θεραπείες, καθώς επίσης και για τη μουσική, παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική μας κατάσταση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, για τη διάγνωση και θεραπεία και το διαλογισμό. Θα δούμε σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται, πώς μπορεί να επιτευχθεί και ποια τα ωφέλη του, τόσο στο σώμα μας όσο και στο πνεύμα μας. Αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή, τότε συνεχίστε να αφιερώνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε αυτή την εμπειρία με άτομα που αγαπάτε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.